Σας καλωσορίζω μια ακόμη φορά στην παράστασή μας που διεξάγεται εδώ στο Κυθραϊκό Σύνδεσμο. Είναι η δεύτερη μέρα της παράστασης και η τελευταία ενδεχομένως στα Κύθρες, ως κάνουμε άλλη μια σποταμό, δεν ξέρουμε. Και μετά ξεκινάμε περιοδία στην Αθήνα. Κυρία Λέλα είναι έτοιμη από τώρα. Αν γυρίσει κάμερα και δεξιών, κρύφτηκε. Πίσω το cameraman είναι η κυρία Λέλα. Ναι. Αυτή με το απαλό. Τι να το φοράτε πάνω στο. Λοιπόν, και αυτά. Είχε κάποια μια μικρή οτίτιδα ο κύριος Βαγγέλης, οπότε του βάζουμε. Θα βλέπεις έτσι. Τι τραβάω. Βλέπεις, Βαλερία. Καταλάβω, κατά βάθος μου αρέσει. Έχω δύο γενικεία και έρχεται να με χαϊδεύουν. Καταλαβες. Για να δω, συμβαίνει τίποτα. Συμβαίνει, κάτσε να δεις, κάτσε. Έτσι, δεν μπορώ ρε φίλε. Κοίτα. Γι' αυτό κάνει αυτά που κάνει, κοίτα. Βλέπεις. Τώρα, επειδή έφαγα εγώ και η γυναίκα σας, είναι πιο φαστηριά μου, έτσι, All live. Live. Καλά είναι, Άντζελα. Άντζελα. Για να σε δω. Θέλω να πάτε από εκεί, όσοι έχετε ντυθεί, να πάτε στις θέσεις σας και να συζητήσουμε λίγο 5 λεπτά, να μην πούμε πολύ χαλαρή, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή θα φάμε το άλλο ένα. Ναι, να κάνεις εσά για να μπορείτε. Θες κακά. Ορίστε. Όχι, δεν έβαγε σήμερα, ρε. Έχει δίκιο ο κύριος Πίμη. Θέλω να μην χαλαρώσετε έτσι, μην υποβαθμίσετε τα 100 άτομα, τα τιμήσουμε που ήρθανε. Και επειδή γίνεται αυτό καμιά φορά και το έχω ζήσει, δεν θέλω να μας πούνε ότι η παράστασή μας ήταν πιο χαλαρή, γιατί μερικοί είναι που παίζουν, που έχουν έρθει να μας δουν δεύτερη ή τρίτη φορά. Μην πούνε, α, σήμερα μας δουλέψανε, δεν το θέλω. Είναι συνειδησιακό το θέμα. Ιακώβ, με ακούς πολύ. Τι σοβαρό, Βαγγέλη μου. Μάλιστα, κύριε. Μην έχεις υπόψη σου ότι πάλι φωνάζω. Γιατί είμαι νευριασμένος σήμερα. Πολύ καλά. Γιατί αφού κερδίσατε, γιατί είσαι νευριασμένος. Μόνο 7-0. 7-0 κερδίσατε σήμερα. 7-0 μου λέει για δύσκολο παιχνίδι. Γιατί δύσκολο παιχνίδι. 7-0 δύσκολο παιχνίδι. Ξέρετε, μου θυμίζει κάποτε παίζω διαιτητής. Είχα πέσει μαζί με τα εθνικής και παίζω ένα παιχνίδι. Τρίτη κατηγορία Πειραιά. Και χάνει μια ομάδα 9-0. Και θέλει 3 λεπτά να τελειώσει. Και βάζουν γκολ αυτοί που χάνανε 9-0 και βάζουν γκολ. Και πετάγεται ο προπονητής σου και λέει: ρε, αυτά τα καφενεία δεν μπορείτε να ισοφαρίσετε. Λοιπόν, χθες είχαμε μια πολύ επιτυχημένη παράσταση και γι' αυτό λόγο αυτό έγινε και δεύτερη συμπληρωματική σήμερα. Ελπίζουμε να πάμε το ίδιο καλά. Και να κάνουμε και τρίτη. Να κάνουμε και τρίτη, εντάξει, είναι μεγάλες προσδοκίες αυτές. Μακάρι. Κύριε Βαλέρη, δεν μπορούμε να γιατί κάνουμε όχι. Τρίτη, γιατί εγώ θα μείνω. Ναι, καλά, όπως αυτές. Αν έχουμε και το φοιτητή μας εδώ, που πρέπει να πάει στη σειρά. Εγώ θα μείνω, κύριε Βαλέρη. Δεν μην χάσετε το εργαστήριο του, το παλικάρι μας. Πάω αύριο να βρω του Χρήστη, του γιο του. Του γιος. Και αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές παραστάσεις ακόμα, διότι έχουμε τα πηγαίνει με τα χώρες. Αλλά θα τα ξαναπούμε κατά πάσα πιθανότητα στο πηγαίνει. Σωστά. Σε πρώτη φάση. Δηλαδή, εντάξει, μην το κάνουμε πολύ μακριά το πράγμα. Επειδή πολύ θα πάω να μείνω, αν έχω δουλειά στο... Δεν ανήκει μωρέ, έχω πάρει μόνο την καρέκλα από πίσω. Πού πας, εγώ έπαμε. Άφητες. Βαλέρη, έχει καταδείσει ιδία αυτό το πράγμα. Α, δεν το πήγα. Βαλέρη, γιατί κάνω. Βαλέρη, ε. Βαλέρη. Δεν αντέχω άλλο. Big brother is watching you. Αυτό μπορεί τώρα, έχει γίνει διάσημη και ντρέπεται, ενώ ξέρεις. Δεν μπορεί ρε παιδιά, αυτά πραγματικά δικαιώματα. Σλάκα κάνει. Όχι. Πόπο, ωραία είσαι, γιατί τράβε ένα πλάνο. Τα μιλτράτε, πού τα μιλτράτε. Εμείς οι μάγκες, δεν πάμε παιδιά. Εγώ πρέπει να πω λίγο. Βαλέριε, μπορείς να γυρίσεις και στον εαυτό σου λίγο να σε δούμε. Έλα. Φέρε να σε πάρω εγώ, έλα. Πίσω από την κάμερα είναι ο Βαλέριος Καλοκαιρινός που τρέπεται να δείξει τη μάτσα του. Να το πούμε αυτό. Και όλους τους θαυμαστές μου σας αγαπάω και σας ευχαριστώ που με στηρίζετε. Και κάντε του like.
like στο fanpage. Like στο fanpage στο Facebook. Κύριοι καθηγητές. Και follow στο Twitter. Κύριε Χατζάκη, κύριε Χατζάκη στο τεΐρα, από το τεΐρα κλείου, ήθελα να σας πω ότι λείπω τώρα δύο εργαστήρια γιατί είχα αυτή την παράσταση και σας παρακαλώ να δείτε τις απουσίες, μην μείνω, ευχαριστώ. Το περάσαμε εμείς, δεν είναι. Μη παρακολουθείς? Όχι, γιατί θέλω όμως αυτά να... Όχι, την τούτου. Την τούτου. Hi. Δεν ξέρω, μπρε. Τι λέει? Ήτα όμικρον, τι λέει. Ήτα όμικρον, τι είναι. Ήτα όμικρον. Άι, δεν ξέρω. Το καφέ. Κάνει και καφέ. Δεν τον ήπιες. Δεν κάνει καφέ. Κάνει και αφρόβαλα, ρε, κατευθείαν από τη ζούλα, ρε. Και τσάι. Και το κόκκινο φως μου, ρε, τι σχέση, ρε. Ε, τώρα δεν καταλαβαίνεις. Μάνα μου. Κάτσε, ρε.
Και ο Διοικητικό Συμβούλιο του Εβραϊκού Συνδέσμου μα προσέφερε γενικά την αίθουσα. Και ιδιαίτερα τον κύριο Νίκο Κομινό. Από τον Μπακλιώτη, ο οποίος πήρε το αεροπλάνο στην Κρήτη, άφησε τις σπουδές του και ήρθε να μας βοηθήσει. Πρόκειται για το Βαγγέλη Μιράκη. Έλα το fan club.
Πού είναι ρε παιδιά η τσάντα μου?